κουβέντα θα ξεκινήσει το πρωί και θα τελειώσει αργά το απόγευμα, αλλά γιατί σαν δημοτική κοινότητα του βασικού στόχου έχει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, θέλουμε να θέσουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και κυρίως με την άμεση συμμετοχή των ίδιων των επιχειρηματιών, εσάς, και των δημοτών γενικότερα. Σύστηκε στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Μιλίνης. Με κεντρικό σύνθημα, επιτέλους, σας ακολουθήσουμε μια στρατηγική για την ποιοτική τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Μιλίνης. Ο εκ των αποτελεσμάτων σημαίνει ότι επικροτήθηκε και υιοθετήθηκε από τους δημότες της πόλης μας. Θέλω να πιστεύω. Αυτό που είναι ύψης της σημασίας και άμεσης προτεραιότητας για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας είναι να οργανωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν τουριστική ζήτηση, αφού είναι δεδομένο ότι τουρισμός στην πόλη μας δεν υπάρχει, εκτός βέβαια από 20 μέρες στον χρόνο, μία με 20 Αυγούστου, που θα έχουν κάποια υποχρεώδη τουριστικών του συνδέσμου, θα συμμετέχουν βάσει του καταστατικού του χάρτη στο νεοσύστατο όργανο που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες τη λειτουργία του. Αυτό που έχουν σχεδιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και κάναμε 2 χρόνια για διάφορους λόγους που δεν θέλω να σας αναπτύξω τώρα, να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί, του ΟΤΑΡ ΑΜΚΕ. Δηλαδή, υπομονή τουριστικής ανάπτυξης Λέσβου, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για όλο νησί. Ο οποίος μετά από αυτά τις 2 επιπλέον χρόνων, τότε χρόνων, έλαβε επιτέλους άγριο και ΟΣΤΑ με νομική μορφή, άφημη και γενικό εμπορικό μητρό. Αριθμό γενικού εμπορικού μητρό. Σύμφωνα λοιπόν με τον αρχικό σχεδιασμό εδώ και 3 χρόνια, ακριβώς στις ίδιες πρωτοβουλίες πρέπει να λογούν και οι περιοχές του νησιού που ακόμη δεν διαθέτουν αντίστοιχους φορείς τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή οι ευρύτερες περιοχές του Πολυκνήτου, της Αγιάσου, της Θερμής και του Μαδαμάτου Αγίας Παρασκευής, των παλιών 13 δηλαδή δήμων που υπάρχουν στην Δήμα Σκυλέτου, ώστε να προχωρήσουν ώστε να εκπροσωπούνται στο κεντρικό τουριστικό όργανο του νησιού, τον ΟΤΑΡ ΑΜΚΕ, δουλειά του οποίου θα είναι βέβαια μέσα από τη σύνθεση η τουριστική ανάπτυξη όλου του νησιού, από τη σύνθεση των κατατόπους μεταξύ των οποίων είναι η τουριστική οργάνωση του κέντρου της πόλης, εσωτερικό λιμάνι, παλιά πόλη, ιστορικό κέντρο, πάνω σκάλα και ούτω καθεξής, απομάκρυνση εμπορικού λιμανιού, απομάκρυνση υπογόνων εγκαταστάσεων, αναμόρφωση ακτών για τη δημιουργία και αξιοποίηση παραλιών, πλήρης ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, μεσογειακό κάρτο και ο θέατρο περιβάλλοντος όλοι, που ήταν στο αυτό που σας είπα πριν, δεν είναι αυτό που σας είπα πριν για το έγινε σήμερα η σύσκεψη για να ξεκινήσει η δημιουργία του συνδέσμου τουριστικής ανάπτυξης Μυτιλίνης και Χερσονήσου Αμαλής με την προοπτική να μετεξελιχθεί στο demo Μυτιλίνη, στο Destination Management and Marketing Organization of Μυτιλίνη και Χερσονήσου Αμαλής. Ήταν μια ταραχώδης σύσκεψη, υπήρχαν αντεκκλήσεις, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, αυτά είναι υγιή όλα. Τελικά επικράτησε η λογική, τελικά καταλήξαμε ότι πρέπει να γίνει ο σύνδεσμος αυτός, ήταν κοινή απόφαση. Ορίστηκε μια επταμελής επιτροπή η οποία θα οργανώσει τα θέματα καταστατικών και όλων των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν, να έρθουν σε επαφή, φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν εδώ χιλιάδες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, Μυτιλίνης και όλοι οι δημότες. Θα πρέπει να καθορίσει, εξουσιοδοτήθηκε ουσιαστικά η επιτροπή, να καθορίσει όλους τους όρους και να ψάξει να βρει το πώς θα δημιουργηθεί το καταστατικό, πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες. Νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Λόγω περασμένης ώρας δεν προλάβαμε να τα δούμε όλα τα θέματα που είχαμε θέσει, τις επιτροπές για τα project κλπ. Θα τα κάνουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Αλλά το πρώτο βήμα, αν και δύσκολο, έγινε. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ο ΤΑΛ δημιουργείται και ξεκινάει τις εργασίες του τις επόμενες μέρες και απαιτείται να υπάρχουν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς. Όπως έγινε ο φορέας τουρισμού Μολύβου εδώ και χρόνια, όπως έγινε ο φορέας τουρισμού Καλονής, Γέρας, Πλωμαρίου και Ερεσού, ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα με τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να ακολουθήσουν οπωσδήποτε βάσει του αρχικού σχεδιασμού οι φορείς του Πολυχνητού με τα βατερά και όλη την ευρύτερη περιοχή της Αγιάσου, του Μανταμάδου Αγίας Παρασκευής και της Θερμής, για να ολοκληρωθεί όλη η Λέσβος να έχει εκπροσώπηση στον ΟΤΑΛ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά, τέλος καλό όλα καλά,
Υπήρξαν και προβλήματα, επαναλαμβάνω, υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας τέθεσαν πάρα πολλά προβλήματα, παρόλο ότι εδώ δεν ήρθαμε για να θέσουμε τα προβλήματα, ούτε να αναπτύξουμε τον τουρισμό σε μια μέρα. Αυτό πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ότι πάμε να κάνουμε μια διαδικασία και ο καθένας έβγαζε από μέσα ότι θέλει να βγάλει τα εσώψυχά του. Καλά έκανε, δεκτά και αυτά. Θα προχωρήσουμε όμως. Τελικά πάρθηκε η σωστή απόφαση και θα προχωρήσουμε. Και δεν προσπαθούμε να βαθούμε σήμερα στα γνωστά ευκολόγια. Ωστόσο, θα έχουμε τις ευκαιρίες να επισημάνω ότι όλη η στρατηγική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να βασίζεται σε δύο ερώτησεις κατά τη γνώμη μου. Και αυτά ενδεικτικά τα λέω. Γράψτε. Και λέω πάλι ότι εισηγήθηκαν πάνω και πήραν και υπογραφές από διάφορους δημότες που έχουν αντιδράσει για το θέμα της πεζοδρόμησης κατά τις νυχτερινές ώρες της περιοχής Λαδάδικα που θα ξεκινήσει. Θέλω να πιστεύω από 1 Ιουλίου. Ο σεισμός μας πήγε πίσω. Και δυστυχώς δεν ήταν αδύνατο να λυθούν κάποια προβλήματα που έχουμε. Πιστεύω λοιπόν 1 Ιουλίου να έχει γίνει επίσημα την παρέμβαση, που για μένα θα αποτελεί μια τεράστια τομή για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Ακούστε λοιπόν, αυτό εδώ δεν θα μας έχουμε τώρα να κύριε Βουβάλη να συζητάμε αν δεν πάρει το κουράγιο. Εδώ θα μας έχουμε τώρα να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά. Και οι δουλειές είναι να επικοινωνήσουμε με τα μέλη, να δούμε τι σύνολο θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε και εδώ και πέρα.